Εάν ήξερα ότι η κυρία Σωτηριοπούλου θα έλεγε αυτά που έλεγε, δεν θα τη έδινα άδεια μνήμης. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι, εάν είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, παρακαλώ, ευχαριστώ. Εάν πραγματικά είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, δεν επιτρέπεται με καμία δύναμη να ζούμε για τον εαυτό μας, αλλά πρέπει να ζούμε για τον Θεό. Και δεν ξέρω πόσοι από εμάς το καταλαβαίνουν αυτό, αλλά όσα σκαλιά ανήφορα και αν υπάρχουν, πρέπει να τα βρούμε στο νου μας και να μπορούμε να τα προχωρήσουμε. Βέβαια, όταν κανείς ζει όσα χρόνια έχω ζήσει εγώ και δεν θέλω να πω τα χρόνια που τα ξέρετε, τότε καταλαβαίνει πολλά πράγματα και ο καθένας από εμάς πρέπει να ξέρει και να εφαρμόζει αυτό που λέει η παροιμία. Στον κουρασμένο ανήφορο μη δίνεις. Και ο αρχιεπίσκοπός σας ξέρει ότι περισσότερο κουρασμένοι από αυτόν είστε εσείς. Και γι' αυτό προσπαθώ πάντοτε. Και εκεί που δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν κάτι, αν είναι δυνατόν να το κάνω εγώ. Και δεν θα αναφέρω πλέον ονόματα. Ξέρω όμως ορθοφιλέστερους ότι αυτές τις μέρες είχα αρκετές αγωνίες και ένα από τα παιδιά της Αρχιεπισκοπής μας, ένας κληρικός, ήταν εκείνος ο οποίος υπέφερε. Δεν τα πω ονόματα, αλλά του τηλεφώνησα μία, δυο, τρεις φορές. Και στο τέλος πήρα την απάντησή του και η απάντησή του ήταν θετική και η αγάπη μεταξύ του πατέρα και του γιού ήταν τελειωμένη. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από τον πατέρα να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για τα παιδιά του και να αισθάνεται την ευτυχία τους. Γι' αυτό οι περισσότεροι από εσάς με μεγάλη πλειοψηφία είστε γονείς και έχετε παιδιά και ξέρετε πώς είναι η αγάπη για τα παιδιά σας, πώς είναι η υπερηφάνεια όταν τα παιδιά σας προοδεύουν, πόσο πονεί η ψυχή σας όταν τα παιδιά σας έχουν προβλήματα. Αυτά υπάρχουν μέσα στην κοινωνία και εμείς, αν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, πρέπει αυτό να προσέξουμε. Και ο ένας να λέει στον άλλον, βοήθαμε να σε βοηθώ για να ανεβούμε στον ανήφορο. Ο ανήφορος είναι εκεί για τον καθένα από εμάς. Αλλά όταν έχουμε βοήθεια μεταξύ μας, η βοήθεια αυτή βοηθάει πάρα πολύ. Σας έχω πει πολλές φορές ότι ο πατέρας μου ήταν πολύ απλός άνθρωπος. Αλλά πάντοτε μας εδίδασε με παραδείγματα. Και πάνω σε αυτό που σας λέω, σας έχω μια πολύ απλή ιστορία που μας έλεγε. Ήταν ένας νέος και ένας μπάρμπας του
ηλικιωμένος. Και έπρεπε να βρούμε μία άχη έτσι με τα χωριά μας. Και ο Μάρκος ήταν και λίγο κουτσός. Και ο νέος λέει, πώς θα βρούμε αυτή τη άχη. Και το λέει ο Μάρκος του, μη φοβάσαι, στον δρόμο που θα πηγαίνουμε, στον μισό δρόμο θα σε πάρω εγώ στον νόμο και τον άλλο μισό δρόμο θα με πάρεις εσύ στον νόμο. Λέει ο νέος, τρελάθηκε ο λόγος. Ξεκινήσανε τον δρόμο και ανεβήκανε στην άκρη στο βουνό. Κατά να ανεβήκανε, λέει ο νέος, μωρέ παιδί μου, λέει, αυτή τη φορά ούτε κατάλαβα πως ανεβήκανε στην άκρη. Λέει ο Χωράδος, δεν σου είπα θα σε πάρω εγώ στον δρόμο, το μισό δρόμο και θα με πάρεις εσύ. Ρε Μάρκο, του λέει, για εξήγησέ μου τι εννοείς. Να παιδάκι μου, του λέει, με σάλλω για εγώ, με στη κουβέντα εσύ, ανεβήκαμε και δεν το καταλάβουμε πώς. Το ίδιο συμβαίνει με εμάς και δεν το καταλαβαίνουμε. Αν ένας βοηθάει τον άλλον, η ζωή γίνεται πιο όμορφη, πιο ήρεμη, πιο ήσυχη, πιο περιποιημένη, πιο επιτυχημένη. Αυτό λοιπόν, με τόσο απλά και φωτά λόγια, θέλω να σας ζητήσω να το κάνουμε όλοι μας. Αφήστε τα λόγια, αφήστε τους εφαίρους, αφήστε τη δύο για αυτά. Μπορείς να δώσεις τόσο λίγο και να βοηθήσεις. Αυτό είναι το πάν, τίποτα άλλο. Αλλά απόψε που είμαστε εδώ, και ευχαριστήσαμε όλους και η κυρία Πρόεδρος στενοχωρήθηκε γιατί στην ομιλία που έβγαλε ξέχασε να ευχαριστήσει τη γερόντισσα Αλεξία και τις αδελφές μου να φέρει τον πατέρα Δοσίθιο που ήρθε από τον Τέξας. Και το κάνουμε λίγο λίγο. Αλλά νομίζω ότι πάνω απ' όλα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Και ευχαριστούμε τον Θεό, ξέρετε πότε. Το έχω πει και άλλη φορά αυτό. Ο ωραιότερος τρόπος να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας είναι να κάνουμε το καθήκον μας. The best way to express our gratitude to God and to everyone that has done something good for us is to render our duty properly. Εάν ο καθένας από μας κάνει το καθήκον του σωστά, τότε η γη αυτή θα είναι παράδεισος και εμείς θα προχωρούμε μπροστά και δεν θα καταλαβαίνουμε. Αλλά αν έρχεται όμορφη βραδιά απόψε, δεν γιορτάζω επιτίως, δεν πιστεύω σε επιτίως. Η ζωή πάνω στη γη είναι μετρημένη, θα φύγουμε. Το παν είναι να περάσουμε στην άλλη τη ζωή. Και θα περάσουμε, αν πιστεύουμε. Διότι η πίστη είναι το βασικό στοιχείο και έπειτα θα περάσουμε στην άλλη τη ζωή, διότι ο Θεός είναι ελεήμων. Εάν δεν εθισιάζει το Χριστός, κανένας δεν θα πήγαινε στον παράδεισο. Και να σας το πω και να το καταλάβετε και να σας το γνωρίζω. Ποιος πήγε πρώτος στον παράδεισο, ρε παιδιά? Ο ληστής. Ήτανε εγκληματίες. Ήτανε ληστής. Ήτανε κρίνα. Ήτανε highway man. Έκανε τίποτα? Όχι. Τι έκανε? Ζήτησε συγγνώμη και ζήτησε από τον Χριστό να μπει στον παράδεισο. Did he do anything? No. He asked for forgiveness, but first he said, I believe in you. And then he was given the ticket to go to paradise. Σήμερα με τον εσύ είναι το παράδεισο. Σήμερα είσαι μαζί μου στον παράδεισο.
το αξίζεις, δεν το αξίζεις. Εγώ θυσιάστηκα για σένα, λέει ο Χριστός. Έλα, παιδί μου, μαζί μου, ό,τι και αν έχεις. Και εμείς έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Όσο παρασταλημένος και είναι κάποιος, εμείς πρέπει αυτή την αγάπη να έχουμε. Πάρα πολλές φορές μας πληγώνουν άνθρωποι, πάρα πολλές φορές έχουμε δυσκολίες, όλα αυτά να τα εξυπηρετούμε. Και επειδή τα λέμε αυτά, έτσι πως είμαστε και εδώ μια οικογένεια, δεν θα ήταν σωστό να τελειώσουμε χωρίς να πούμε ένα-δυο τραγουδάκια σαν πραγματική οικογένεια. Όλοι μαζί. Παρακαλώ. Όσο σ' αγαπώ βαθιά.